Πέρσι Σέλεη. Ο Θεός και ο Διάβολος του Κόσμου. Στη νεαρά ηλικία του κόσμου οι άνθρωποι χόρευαν, τραγουδούσαν, έκαναν μιμήσεις, ακολουθώντας έναν ορισμένο ρυθμό και τάξη. Παρόλο που ο ρυθμός ήταν για όλους ο ίδιος, δεν τηρούσαν, ωστόσο, την ίδια διάταξη στις κινήσεις του χορού, στη μελωδία του τραγουδιού, στους συνδυασμούς της γλώσσας, στις μιμήσεις τους κάθε μία κατηγορία μιμητικής αναπαράστασης παίρνει μία τέτοια διάρθρωση ή ρυθμό έτσι ώστε ακροατής και θεατής να λαβαίνει την πλέον καθαρή και έντονη ευχαρίστηση. Αργότερα από τους σύγχρονους συγγραφείς η ροπή προς μία συγκεκριμένη τάξη ονομάστηκε καλεσθησία. Στη γέννηση της τέχνης ο άνθρωπος τηρούσε τη σειρά εκείνη που του εξασφάλιζε τη μεγαλύτερη τέρψη. Αλλά η διαφοροποίηση δεν επισημαίνεται επαρκώς ώστε να γίνουν οι διαβαθμίσεις αισθητέ. Εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου η δύναμη που μας οδηγεί στο ωραίο είναι πραγματικά μεγάλη. Αν ωραίο ονομάσουμε τη σχέση ανάμεσα στην πιο υψηλή τέρψη και την αιτία που την προκαλεί. Όσοι λοιπόν έχουν την νοητική αυτή ικανότητα στην πλήρη της ένταση είναι ποιητέ με την πλατιά έννοια του όρου. Όσοι δηλαδή εκφράζοντας την επίδραση της κοινωνίας και της φύσης πάνω τους επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους παρέχοντάς τους μία διαρκώς αυξανόμενη απόλαυση. Η γλώσσα των ποιητών είναι ζώσα μεταφορά επισημαίνει τις μέχρι πριν ακατανόητες σχέσεις των πραγμάτων, τις καθιστά αιώνιες, έως ότου οι λέξεις που τις αναπαριστούν με το πέρασμα του χρόνου γίνουν σημεία αναλογιών. Κατηγορίες ιδεών, αντί για εικόνες, ακέραιων σκέψεων. Εάν δεν παρουσιάζονταν νέοι ποιητές να δημιουργήσουν απαρχής τις σχέσεις που είχαν αποδιοργανωθεί, η γλώσσα θα ήταν νεκρή, τουλάχιστον για τους ευγενείς σκοπούς της ανθρώπινης επικοινωνίας. Όλες αυτές οι σχέσεις και ομοιότητες δεν είναι παρά τα αποτυπώματα της φύσης πάνω στα διαφορετικά όντα του κόσμου, κατά τον Λόρδο Βάκονα, που δεν πάβει να θεωρεί τη δύναμη της αντίληψης ως μία αποθήκη αξιωμάτων, κοινών για όλη τη γνώση. Στην παιδική ηλικία της κοινωνίας, κάθε συγγραφέας είναι κατ' ουσίαν ποιητής. Γιατί η ίδια η γλώσσα είναι ποιηση. Και το να είσαι ποιητής σημαίνει να κατανοείς την αλήθεια και την ομορφιά. Με μία λέξη το αγαθόν που υπάρχει στη σχέση ανάμεσα στην ύπαρξη και την αντίληψη αφενός, στην αντίληψη και την έκφραση αφετέρου. Κάθε αρχαίγονη γλώσσα που βρίσκεται κοντά στις πηγές της είναι αυτή καθεαυτή ένα μεγάλο ποίημα σε χαόδη κατάσταση. Η πλούσια λεξικογραφία, οι διακρίσεις της γραμματικής αποτελούν εργασίες μιας μεταγενέστερης εποχής. Κάτι που δεν είναι παρά ένα είδος ταξινόμησης και φόρμας των δημιουργημάτων της ποίησης. Αλλά ποιητέ ή εκείνοι που με φαντασία σκέπτονται και εκφράζουν αυτή την άφθαρτη τάξη δεν είναι μόνον όσοι δημιουργούν με τη γλώσσα και τη μουσική, τον χορό και την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Είναι προπάντων οι νομοθέτες, οι θεμελιωτές της οργανωμένης κοινωνίας, οι εφευρέτες των εφαρμοσμένων τεχνών, οι δάσκαλοι που μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική της αλήθειας και της ομορφιάς κατανοούν αυτό το «διαμέσον του αθέα του κόσμου» που ονομάζεται «θρησκεία» ως εκ τούτου όλες οι πρωτογενείς θρησκείες είναι αλληγορικές ή υπόκεινται στην αλληγορία και σαν τον Ιαννό έχουν δύο πρόσωπα, ένα για την αλήθεια και ένα για το ψέμα. Οι ποιητέ, ανάλογα με την εποχή και το έθνος που εμφανίζονται, ονομάζονται αρχικά νομοθέτες και προφήτες, γιατί ένας ποιητή συγκεντρώνει στο πρόσωπό του και τις δύο αυτές ιδιότητες. Σκοπός του είναι δεν είναι να θεωρεί μόνο το παρόν ως έχει, ούτε να ανακαλύπτει τους νόμους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να οργανώνεται, αλλά μέσα στο παρόν να διακρίνει το μέλλον. Οι σκέψεις του δεν είναι παρά οι σπόροι των λουλουδιών και των καρπών του μέλλοντος χρόνου. Δεν διατείνομαι, ωστόσο, ότι οι ποιητέ είναι προφήτες με την κοινή σημασία του όρου, ούτε ότι μπορούν να προλέγουν το γράμμα όσο σίγουρα μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το πνεύμα των γεγονότων. Μόνον με το πρόσχημα της δυσιδαιμονίας θα μπορούσε να γίνει η ποίηση, μάλλον μια ιδιότητα της προφητείας, παρά η προφητεία μια ιδιότητα της ποίησης. Ο ποιητής μετέχει στο αιώνιο, το απέραντο και το ένα. Στη σκέψη του, χρόνος, τόπος και αριθμός δεν υφίστανται τηρώντας ορισμένες προϋποθέσεις, οι γραμματικοί τύποι που εκφράζουν τις διαθέσεις του χρόνου, τα διαφορετικά πρόσωπα, τη διάκριση του χώρου, μπορούν να μετατραπούν σε ποιήση. Τα χωρικά του Εσχύλου, το βιβλίο του Ιώβ, ο «Παράδεισος του Δάντη» θα ήταν οι πλέον κατάλληλες αποδείξεις για τα παραπάνω, εάν τα πλαίσια αυτού του δοκιμίου δεν απέκλειαν τον υπομνηματισμό. Οι δημιουργίε επίση τη γλυπτική, τη ζωγραφική και τη μουσική αποτελούν λαμπρά παραδείγματα. Η γλώσσα, το χρώμα, η φόρμα και τα θρησκευτικά και πολιτικά ήθη γίνονται εργαλεία και υλικά της ποίησης. Θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε ποίηση, ταυτίζοντας αιτία και αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, η ποίηση εκφράζει όλες εκείνες τις ισορροπίες της γλώσσας, και μάλιστα της έμετρης που μια κυρίαρχη πνευματική δύναμη κρυμμένη στην αθέατη φύση του ανθρώπου κινητοποιεί. Κάτι που πηγάζει από την ίδια τη φύση της γλώσσας, της γλώσσας που είναι η πιο άμεση αναπαράσταση των ενεργειών και των παθών του εσωτερικού μας κόσμου και είναι δεκτική σε πολύ περισσότερους διαφορετικούς και λεπτούς συνδυασμού από ότι το χρώμα, η φόρμα, η κίνηση και είναι πιο εύπλαστη και υποκείμενη στον έλεγχο αυτή τη νοητική δύναμη, από την οποία εκπορεύεται όλη η δημιουργία. Γιατί η γλώσσα παράγεται από τη φαντασία με τρόπο αυθαίρετο, σχετίζεται αποκλειστικός μάλιστα μόνον με τη σκέψη. Στι άλλε ωστόσο τέχνε, όλα τα απαιτούμενα υλικά, συνθήκε, όργανα, όντα σε μια αλληλεξάρτηση, παρεμβάλλονται ανάμεσα στη σύλληψη και την έκφραση. Ένας καθρέφτης είναι η γλώσσα που αντανακλά ότι πέφτει πάνω της. Τα άλλα όλα δεν είναι παρά το σύννεφο που σκιάζει. Κάθε μια όμως τέχνης το φως δεν πάβει να συνιστά και το καθαυτό μέσον επικοινωνίας. Γι' αυτό, παρόλη την αυθεντική δύναμη μεγάλων δασκάλων των άλλων τεχνών, γλυπτών, ζωγράφων, μουσικών, η φήμη τους εν τούτης υπολείπεται εκείνης των ποιητών, όσων δηλαδή χρησιμοποίησαν τη γλώσσα ως άλλα ιερογλυφικά της σκέψης τους, γιατί δεν θα μπορούσαν ποτέ δύο εκτελεστές ανάλογης δεξιοτεχνίας να δώσουν ίσης αξίας αποτέλεσμα με την κιθάρα ο ένας, με την άρπα ο άλλος. Μόνο οι νομοθέτες και οι ιδρυτές των θρησκειών, για όσον καιρό διαρκούν οι θεσμοί τους, φαίνεται να ξεπερνούν σε φήμη τους ποιητές, ακριβολογώντας εδώ με τον όρο Εάν, ωστόσο, αφαιρέσουμε το κολακευτικό μέρος που συνεπάγεται έναντι των μαζών η διδασκαλία τους, θα βλέπαμε ότι οι ποιητέ στην υψηλότερη έκφρασή τους διατηρούν την υπεροχή. Ορίσαμε λοιπόν τη λέξη ποιήση μέσα στα πλαίσια της τέχνης που είναι η πιο οικία και τέλεια έκφραση της πνευματικής δύναμης του ανθρώπου. Είναι όμως απαραίτητο να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο την έννοια και να καθορίσουμε τη διάκριση ανάμεσα στην έμετρη και μη γλώσσα. Ο συνήθις χωρισμός σε πρόζα και ποίηση είναι απαράδεκτος. Οι φθόγγοι και οι σκέψεις αφενός μεν σχετίζονται αμοιβαία μεταξύ τους, αφετέρου με ό,τι αναπαριστούν. Η γλώσσα των ποιητών έχει λάβει ένα συγκεκριμένο ένδυμα, μια αρμονική επανάληψη φθόγγων εξίσου απαραίτητη με τις ίδιες τις λέξεις, που χωρίς αυτήν δεν θα ήταν ποιήση. Από εδώ πηγάζει το μάταιο της μετάφρασης. Το να επιδιώκεις να μεταφέρεις από τη μία γλώσσα στην άλλη τις δημιουργίες ενός ποιητή, μοιάζει τόσο άσκοπο όσο να ζητάς να ανακαλύψεις το αληθινό χρώμα και την ευωδία μιας βιολέτας, μελετώντας τη στο εργαστήριο. Το φυτό πρέπει να ξεπηδήσει πάλι από το σπόρο του, αλλιώς δεν θα πετάξει άνθος. Μήπως αυτό το νόημα δεν είχε και η κατάρα της Βαβέλ. Τόσο ο ρυθμός στη γλώσσα των ποιητών, όσο και η σχέση τους με τη μουσική παράγουν μέτρο. Με άλλα λόγια, ένα σύστημα παραδοσιακών μορφών αρμονίας και γλώσσας. Το να ζητά να προσαρμόσει ο ποιητή τη γλώσσα του σε παραδοσιακές φόρμες για να κάνει αισθητή την αρμονία δεν είναι διόλου απαραίτητο. Ο τρόπος αυτός προσφέρεται κυρίως σε έργα που περικλείουν πολλή δράση. Αλλά κάθε μεγάλος ποιητής πρέπει αναπόφευκτα να καινοτομεί πάνω στα πρότυπα των προκατόχων του, με τους προσωπικούς του στιχουργικούς τρόπους. Η διάκριση ανάμεσα στους πεζογράφους και τους ποιητές είναι ένα κοινό λάθος. Ανάμεσα στους φιλοσόφους και τους ποιητές θεωρείται πια δεδομένη. Ο Πλάτων όμως ήταν ουσιαστικά ποιητή. Η λάμψη και η αλήθεια της εικονοποιίας του, η μελωδία της γλώσσας του αντιπροσωπεύουν ό,τι πιο έντονο μπόρεσε ποτέ κανείς να συλλάβει. Απέριψε τη ρυθμική σύνθεση του έπους, του δράματος και της λυρικής φόρμας γιατί επιζητούσε να αναπτύξει μια αρμονία στοχασμών χωρίς αυστηρή μορφή απέφυγε δηλαδή να επινοήσει έναν κανονικό τύπο ρυθμού που θα μπορούσε να συμπεριλάβει μέσα σε καθορισμένες μορφές την ποικιλία του ύφου του. Ο Κικέρον θέλησε να μιμηθεί το ρυθμό των περιόδων του Πλάτωνα αλλά με ελάχιστη επιτυχία. Ο Λόρδος Βάκων ήταν ποιητή. Τη γλώσσα του διακρίνει ένα γλυκός και μεγαλοπρεπής ρυθμός που ικανοποιεί την αίσθηση τόσο όσο η υπέρμετρη σοφία της φιλοσοφίας του ικανοποιεί το πνεύμα. Μια δύναμη που αυξάνει όλο ένα, ώσπου να φτάσει στην ίστατη ένταση και να καταλύσει τα όρια του νου που διαθέτει ο αναγνώστης, μέσα σε μία συμπαντική αρμονία. Όλοι οι συγγραφείς που κυριαρχούνται από επαναστατικό πνεύμα δεν σημαίνει πως είναι και ποιητέ στο βάθος που είναι καινοτόμοι ακόμη και αν ο λόγος τους αποκαλύπτει τη διαρκή αναλογία των πραγμάτων με τις όψεις του αληθούς, θα πρέπει ο ρυθμός και η αρμονία των στίχων να διασώζει την ηχό μιας ατέρμονης μουσικής. Οι μεγάλοι ποιητέ που έχουν χρησιμοποιήσει παραδοσιακές ρυθμικές φόρμες είναι εξίσου ικανοί να διδάξουν την αλήθεια με όσους ήδη τις εγκατέλειψαν. Ο Σέξπιρ, ο Δάντης, ο Μίλτον για να περιοριστούμε σε συγγραφείς τη νεότερης εποχής, εκφράζουν μία εν ύψιστη φιλοσοφία. Ένα ποίημα είναι η πραγματική εικόνα της ζωής στην αιώνια αλήθεια της. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αφήγηση, μυθιστορία και στο ποίημα, γιατί μυθιστορία είναι μία απαρίθμηση μεμονωμένων γεγονότων, τα οποία δεν έχουν άλλο συνδετικό άξονα από τον χρόνο, τον τόπο, τις συνθήκες, το αίτιο και το αποτέλεσμα. Σε αντίθεση, το ποίημα αποτελεί μιαν απαρχής δημιουργική πράξη του ποιητή και όλων όσων ταυτίζονται μαζί του. Με τον τρόπο δηλαδή που σκέφτεται. Η αφήγηση πάλι είναι μερική γιατί αναφέρεται μόνο σε μία περίοδο χρόνου με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γεγονότων που δεν μπορούν ποτέ ξανά να συμβούν ενώ το ποίημα είναι καθολικό, εμπεριέχει το σπέρμα μιας αναλογίας προς κάθε τι που είναι δυνατό να υπάρξει, σε όλες τις πιθανές παραλλαγές της ανθρώπινης φύσης. Αν από την αφήγηση συγκεκριμένων γεγονότων ο χρόνος αφαιρεί την ομορφιά και τη χρησιμότητά τους, στην ποίηση αντιθέτως προσθέτει ομορφιά, πραγματώνοντας την αιώνια αλήθεια που περιέχει. Γι' αυτό οι επιτομέ ονομάστηκαν σκόροι της πραγματικής ιστορίας. Τις κατατρώγουν όλη την ποιήση. Με έναν παραμορφωτικό καθρέφτη μοιάζει η αφήγηση, που άλλο δεν κάνει παρά να διαστρέφει εκείνο που όφιλε να είναι ωραίο. Ένας άλλος καθρέφτης, ικανός να ξανακάνει ωραίο εκείνο που έχει φθαρεί, είναι η ποιήση. Τα μέρη μια σύνθεσης μπορεί ενίοτε να είναι ποιητικά χωρίς το σύνολο να αποτελεί ποίημα. Μία μόνον πρόταση μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομη μονάδα, ακόμη και αν βρίσκεται ανάμεσα σε ετερόκλητα μέρη. Μία μόνον λέξη μπορεί να γίνει ο σπινθήρας μιας άσβεστης σκέψης. Από την άποψη αυτή, όλοι οι μεγάλοι ιστορικοί, ο Ηρόδοτος, ο Πλούταρχος, ο Λίβιος, ήσαν ποιητε Και μολονότι η διάρθρωση της γραφής τους, κυρίως του Λίβιου, τους εμπόδιζε να αναπτύξουν αυτήν την ποιητική ικανότητα στον υψηλότερο βαθμό της, πέτυχαν όμως μια άλλη ισορροπία, παρεμβάλλοντας τα κενά των θεμάτων τους τις ζωντανές εικόνες. Κατά την άποψη των ορθολογιστών, οι ποιητές θα έπρεπε ήδη να είχαν παραχωρήσει τα πρωτεία σε αυτούς και τους μηχανοκράτες, δεδομένου ότι η φαντασία είναι μεν μια ευχάριστη λειτουργία, η πλέον όμως χρήσιμη θεωρείται η λογική. Αλλά ας δούμε τι εννοούμε λέγοντας χρησιμότητα. Ευχαρίστηση ή αγαθό, με την ευρεία έννοια, θα ονομάζαμε αυτό που αναζητά η συνείδηση ενός ευαίσθητου και εφιού όντω και που όταν το βρει, το δέχεται με όλες του τις δυνάμεις. Δύο είδη ευχαρίστησης υπάρχουν, ένα καθολικό και διαρκές και ένα άλλο, παροδικό και συγκεκριμένο. Η χρησιμότητα μπορεί παράλληλα να δηλώνει τους τρόπους πραγμάτωσης και των δύο ειδών. Με την πρώτη έννοια θεωρείται χρήσιμο οτιδήποτε δυναμώνει και καθερεί το συνέστημα, διευρύνει τη φαντασία και προσθέτει πνευματικότητα στην αίσθηση. Αλλά ο συγγραφέας του «Τέσσερις εποχές της ποιήσης» μοιάζει να μεταχειρίζεται τη λέξη «χρησιμότητα» με πιο στενή έννοια, περιορίζοντάς την να εκφράζει ότι κατασυγάζει τις απαιτήσεις του ζώου μέσα μας, ότι μας περιβάλλει με ασφάλεια, ότι διαλύει τη μεγάλη πλάνη της δυσιδαιμονίας και συμφιλιώνει τους ανθρώπους, δίνοντάς τους τόση υπομονή όσοι μόνον για προσωπικό όφελος μπορούσαν να αναπτύξουν αναμφισβήτητα οι υποστηρικτές των παραπάνω παίζουν έναν καλώς προσδιορισμένο ρόλο στην κοινωνία. Ακολουθούν τα βήματα των ποιητών και αντιγράφουν τα μοτίβα των δημιουργημάτων τους μέσα στο βιβλίο της ζωής. Ανοίγουν χώρο και δίνουν χρόνο. Οι προσπάθειές τους έχουν μεγάλη αξία. Καταφέρνουν να περιορίσουν τις κατώτερες δυνάμεις της φύσης μας. Αλλά ενώ ο σκεπτικιστής ανασκευάζει διαδεδομένες δυσιδαιμονίες, καλό θα ήταν να μην παραμορφώνει τις αιώνιες και βαθιά χαραγμένες αλήθειες στη φαντασία του ανθρώπου. Κάτι που δυστυχώς έκαναν μερικοί Γάλλοι συγγραφείς. Μπορεί ο μηχανοκράτης να κάνει τον καταμερισμό και ο πολιτικός οικονομολόγος τον συνδυασμό της εργασίας, πρέπει όμως να προσέχουν τις θεωρίες τους και οι δύο. Μήπως η σύγκρουσή τους με τη φαντασία οδηγήσει, όπως συμβαίνει στη σύγχρονη Αγγλία, στην ένταση των δύο άκρων που είναι η πλεισμονή και η έλλειψη. Έχουν κάνει πράξη το λεγόμενο «το γάρ έχοντι πάντι δοθήσετε και περισσεύθήσετε του δε μη έχοντος και δέχει αρθρίσετε επ' αυτού». Έτσι λοιπόν ο πλούσιος έγινε πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Το καράβι της πολιτείας περνά ανάμεσα από τη σκύλα και τη χάριβδη ή αλλιώς από την αναρχία και τον δεσποτισμό. Γιατί μόνο σε τέτοια αποτελέσματα ο υπολογισμός οδηγεί. Είναι δύσκολο να ορίσουμε την ευχαρίστηση στην πλέον καθαρή της έννοια χωρίς να εμπλακούμε σε ένα σωρό παράδοξα. Επειδή από μια ανεξήγητη δυσαρμονία μέσα στον άνθρωπο, τα πλέον αντιφατικά αισθήματα συμβαίνει να συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Κάποτε, ο πόνος των κατώτερων συνδυάζεται με την ευχαρίστηση ανώτερων μερών της ύπαρξής μας. Συχνά φτάνουμε στο σημείο να επιλέγουμε τη λύπη, τον φόβο, την αγωνία, την απελπισία την ίδια για να προσεγγίσουμε το ύψιστο αγαθό και σε αυτήν την αρχή βασίζεται η προτίμησή μας προς τον τραγικό μύθο. Η τραγωδία τέρπει με μια ευχαρίστηση που βρίσκεται μέσα στον πόνο, γιατί η μελαγχολία είναι αξεχώριστα δεμένη με τη γλυκύτερη μελωδία. Και όπως λένε, αγαθών πορευθύνε οι οίκον πένθους ή ότι πορευθύνε η οίκον χαράς. Αυτό δεν σημαίνει πως τα υψηλά είδη απόλαυση συνδέονται απαραίτητα με τον πόνο. Η ειδονή της αγάπης και της φιλίας, η έκσταση του θαυμασμού της φύσης, η χαρά της αντίληψης και, ακόμη περισσότερο, της ποιητικής δημιουργίας είναι συχνά καθολοκληρία να μηγείς. Ως εκ τούτου, πραγματική χρησιμότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρότι παράγει και διασφαλίζει την απόλαυση στην πιο υψηλή της έννοια. Οι μόνοι που μπορούν να πραγματώνουν αυτήν την ειδονή είναι οι ποιητέ ή οι ποιητέ φιλόσοφοι. Χρωστούμε ευγνωμοσύνη στους Λοκ, Χιούμ, Γίβονα, Βολτέρο, Ρουσό και στους μαθητές τους για τις προσπάθειες που έκαναν υπέρ του αγώνα της καταπιεσμένης και εξαρτημένης ανθρωπότητας το πόσο βοήθησε η διδασκαλία τους ηθικά και πνευματικά τον άνθρωπο είναι εύκολο να το εκτιμήσει κανείς. Χωρίς τη δική τους παρουσία ένας ή δύο αιώνες ακόμη θα είχαν καταναλωθεί σε ανόητες συζητήσεις και περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν παραδοθεί στην πυρά ως αιρετικοί και ίσως να μην πανηγυρίζαμε σήμερα για την κατάργηση της Ιεράς Εξέτασης στην Ισπανία. Αλλά μήτε που μπορούμε να φανταστούμε ποια θα ήταν η ηθική κατάσταση εάν δεν είχαν υπάρξει ποτέ ο Δάντης, ο Πετράρχης, ο Βοκάκιος, ο Τσόσερ, ο Σέξπιρ, ο Καλντερόν, ο Λόρδος Βάκον ή ο Μίλτον. Εάν ο Ραφαήλ και ο Μιχαήλ Άγγελος δεν είχαν γεννηθεί, εάν η εβραϊκή ποίηση δεν είχε ποτέ μεταφραστεί, εάν δεν είχε λάβει χώρα μία αναγέννηση της μελέτης των ελληνικών γραμμάτων και δεν είχαν φτάσει ως εμάς μνημεία της αρχαίας γλυπτικής ή τέλος εάν η ποίηση της θρησκείας του αρχαίου κόσμου είχε εξαφανιστεί μαζί με την πίστη της μόνο μια τέτοια έξαψη πνευματικού ενδιαφέροντος στάθηκε ικανή να οδηγήσει στην καθίδρυση των πρακτικών επιστημών στην εφαρμογή της αναλυτικής σκέψης μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας που στις ημέρες μας τη βλέπουμε να καταλαμβάνει τα πρωτεία εις βάρος της ίδιας της δημιουργικής φαντασίας. Διαθέτουμε περισσότερη πολιτική, ηθική και ιστορική σοφία από όσοι μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη. Έχουμε περισσότερη επιστημονική και οικονομική γνώση από όσοι χρειαζόμαστε για τη δίκαιη κατανομή του διαρκώς αυξανόμενου προϊόντος. Σε αυτά τα συστήματα σκέψης, η ποιήση κρύβεται κάτω από τη συσσόρευση δεδομένων και υπολογιστικών διαδικασιών. Μπορεί να γνωρίζουμε και να σεβόμαστε αυτό που είναι όντως σοφό και αγαθό σε τομείς όπως η ηθική, η πολιτική και η οικονομία, αλλά αφινόμαστε στο «δεν τολμώ» αντί του «θέλω», σαν την καημένη τη γάτα της παροιμίας. Μας λείπει η ικανότητα να φανταζόμαστε αλλιώς αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Μας λείπει η ασίγαστη ορμή που πραγματώνει τα οράματά μας. Μας λείπει η πίεση της ζωής. Η ικανότητα του νου να υπολογίζει ξεπερνά κατά πολύ τη δυνατότητα του να συλλαμβάνει. Λάβαμε περισσότερη τροφή από όσοι μπορούμε να αφομοιώσουμε. Η καλλιέργεια των πρακτικών επιστημών έχει διευρύνει τα όρια της κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στον εξωτερικό κόσμο η έλλειψη όμως της ποιητική λειτουργίας περιόρισε αντίστοιχα τα όρια του εσωτερικού κόσμου και ο άνθρωπος παρότι υποδούλωσε τα στοιχεία παρέμεινε ο ίδιος δούλος. Η ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού σε βαθμό ασύμετρο προς την ίδια τη δημιουργική δύναμη ευθύνεται για αυτήν την κατάχρηση της εφευρετικότητας στον καταμερισμό και συνδυασμό εργασίας και τη μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε τι άλλο μπορεί να οφείλεται το γεγονός ότι οι ανακαλύψεις που θα έπρεπε να ελαφρύνουν τον άνθρωπο πρόσθεσαν κι άλλο βάρος πάνω του. Η ποίηση από το ένα μέρος και το συμφέρον του ατόμου από το άλλο που μόνον με την έννοια του χρήματος αποτιμάται είναι ο Θεός και ο διάβολος του κόσμου.